κοιτάζει την ψυχή της κοινωνίας, περνώντας κάθε μέρα ολοένα και πιο σκληρά μέτρα και φορτώνοντας το φορτίο των αντιμεταρρυθμίσεων και της κατακρίνησης των κατακτήσεων όλων των προηγούμενων δεκαετιών, καθιστώντας τους όρους της ανατροπής πιο δύσκολους. Θα έλεγα μάλιστα ότι ακόμα και αν πέσει μέσα από τις εσωτερικές της αντιφάσεις, οι όροι για την κυβέρνηση της αριστεράς είναι λιγότερο ευνοϊκοί από ό,τι ήταν το 12. Ωστόσο, παρόλα αυτά, η συνθήκη αυτή δεν καταργεί την μεγαλύτερη εικόνα, όπως φάνηκε με χαρακτηριστικό τόπο σε γραφήματα που δείχνανε το χάρτη της Ευρώπης μετά τις ευρωεκλογές, που ακριβώς είναι το πιο προχωρημένο σημείο της ταξικής πολιτικής πάλης, με όλες τις αδυναμίες και όλα τα χαρακτηριστικά που έχει η εποχή παγκόσμια, πού βρίσκεται, πού χτυπάει η καρδιά, πού είναι στραμμένα τα βλέμματα του κινήματος και της αριστεράς διεθνώς και στην Ευρώπη. Είναι εδώ και άρα το στοίχημα αυτό είναι παρόν και ανοιχτό. Στο υπόβαθρο, όπως ήδη υπόθηκε και έχει υποθεί πολλές φορές, το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε είναι ακριβώς η μη συμμετοχή της κοινωνίας, η υποχώρηση του μαζικού κινήματος. Ο εγκλωβισμός, στην πολιτικοποίηση, δεν είναι πολύ σωστός όρος, στην κοινοβουλευτική εκδοχή της πολιτικοποίησης των πραγμάτων, στον εκλογικισμό, στην αναμονή των εκλογών. Ωστόσο, βέβαια, αυτό για την αριστερά και ιδίως για τον ΣΥΡΙΖΑ είναι κάπως σαν αυτοεκπληρούμενη προφητεία, διότι ασφαλώς έχει ευθύνη για το ότι φτάσαμε ως εδώ με αυτόν τον τρόπο, καθώς από τις εκλογές του Ιουνίου του 12 και μετά βρίσκεται σε μια παρατεταμένη προεκλογική καμπάνια που και οι ανάγκες και μόνο για την εκπλήρωση των αναγκών μιας τέτοιας εκ των πραγμάτων οδηγούσαν στην υποτίμηση μια σειρά άλλων καθηκόντων κρίσιμων για την κοινωνική συμμετοχή και για την οικοδόμηση των όρων της κυβέρνησης αριστεράς. Τη δουλειά μέσα στην κοινωνία, την ταξική προτεραιότητα, το ταξικό κριτήριο, την επιλογή των ανατρεπτικών εχμών προγραμματικών που με αυτούς τους τρόπους δεσμεύεται απέναντι στα κοινωνικά κομμάτια στα οποία αναφέρεται. Μετά από 2 χρόνια, το αποτέλεσμα των εκλογών έδειξε ότι η αντιμετώπιση της κοινωνίας ως άθροισμα ατόμων και ψηφοφόρων, με δραματική υποχώρηση των ταξικών προτεραιοτήτων, ιδιαίτερα σε μια κατάσταση υποχώρησης του μαζικού κινήματος, όπου η ισοπαίδωση των διαφορών ανάμεσα στα τμήματα της κοινωνίας, της τάξης και τα κοινωνικά στρώματα γίνεται πολύ πιο εύκολη στο πεδίο του αθροίσματος ψηφοφόρων, η ευθύνη του κόμματος σε αυτή την κατάσταση είναι σημαντική. Ωστόσο, ό,τι και να πούμε για την ευθύνη, καθώς το παρελθόν δεν επιστρέφει ως γνωστόν, είναι χρήσιμο για την εξαγωγή συμπερασμάτων, αλλά όμως δεν καταργεί τη δυσκολία της συνθήκης. Σήμερα παρουσιάζεται και παρουσιάστηκε στις εσωκομματικές διαδικασίες του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίες ως γνωστόν είναι δημόσιες και άρα και τις πάσιν γνωστές, παρουσιάστηκε το δίλημα ακριβώς με αυτούς τους όρους, ότι δεν έπεσε βεβαίως. Στις 26 δεν φύγανε, στις 25 κερδίσαμε, στις 26 δεν φύγανε, αλλά πρέπει να φύγουν το συντομότερο. Μοιάζει λογικό και σε ένα βαθμό είναι. Ταυτόχρονα όμως είναι και βαθιά οικονομευτικό και πρέπει να προσέξουμε τους κινδύνους και τις παγίδες τις οποίες έχουμε μπροστά μας. Η γραμμή αυτή έχει ξεφύγει από το περιεχόμενο και το στόχο της κυβέρνησης αριστεράς και θα το περιέγραφω ότι έχει ενταχθεί, θα πω έναν όρο εδώ πέρα, στη γενική αντίληψη του κυβερνητισμού, τον οποίο αντιπαραθέτω με το περιεχόμενο της κυβέρνησης αριστεράς. Η κυβέρνηση αριστεράς, σύντροφες και σύντροφοι, είναι μια σπάνια ιστορική δυνατότητα. Δεν είναι ένας τρόπος που πολλές φορές εμφανίστηκε και είναι σύνηθες εργαλείο στην εργαλειοθήκη και του κινήματος και της πολιτικής αριστεράς.
εμφανίζεται σε συγκεκριμένες συνθήκες και μία από αυτές τις σπάνιες είναι αυτή που βιώνουμε σήμερα, τραβώντας την προσοχή του παγκόσμιου κινήματος. Ο κυβερνητισμός, από την άλλη, είναι πάγια πάθηση της αριστεράς και έχει τιμωρηθεί ως εκ τούτου πολλές φορές ως τώρα. Θα τον περιέγραφα ως τη γραμμή που βλέπει πιο πολύ το κυβέρνηση σαν μεγαλύτερη προτεραιότητα και λιγότερο το αριστερά. Που βλέπει το κυβέρνηση ως πάση θυσία. Δεν θέλω όμως εδώ να παρεξηγηθώ χρεώνοντας δίκες πρόθεσης σε αυτόν τον ίδιο τον εγκλωβισμό που το κυνήγι, το εκλογικό και το κυνήγι της κυβέρνησης μπορεί να δημιουργήσει. Ωστόσο, το πάση θυσία κυβέρνηση ενίοτε, όπως στις συνθήκες που έχουμε τώρα, μπορεί να βαίνει εις βάρος των όρων και των προϋποθέσεων της κυβέρνησης αριστεράς. Στην ουσία αποτελεί παράδοση στους κανόνες του παιχνιδιού όπως το έχει ορίσει ο αντίπαλος και αποφυγή της πρόκλησης για την αλλαγή αυτών των κανόνων. Εν τέλει, είναι μια πολιτική γραμμή που σήμερα εκ των πραγμάτων ακολουθούμενη με συνέπεια, αν και κατά την άποψή μου θα έπρεπε να έχουν ήδη εξαχθεί συμπεράσματα από την τελευταία εκλογική μάχη, παρόλα αυτά συνεχίζει στην κατεύθυνση του στόχου ενός κυβερνητικού συνασπισμού από όρια της απομείωσης των επιλογών και της μη εμφανιζόμενης δυναμικής. Βεβαίως δεν υπάρχει κανένας ο οποίος απέφχεται την αυτοδυναμία. Όλοι για την αυτοδυναμία μιλάμε. Ωστόσο η αυτοδυναμία δεν είναι μια ευχή. Έχει και αυτή όρους και προϋποθέσεις. Άρα λοιπόν, ο στόχος για κυβερνητικό συνασπισμό και για συμμαχίες οι οποίες εκ πρώτης θα βοηθήσουν να σπάσει η ευκαιρία της ψήφισης του Προέδρου της Δημοκρατίας για να προκληθούν εκλογές και εκ δευτέρου θα αποτελέσουν διεύρυνση της κυβερνησιμότητας, της κυβερνητικής δυνατότητας του ΣΥΡΙΖΑ, στην πραγματικότητα αποτελούν κατεύθυνση η οποία υπονομεύει την πραγματική δυνατότητα για την κυβέρνηση αριστεράς, αφήνει το κόμμα και τις λαϊκές ελπίδες συν αυτό εκτεθειμένες σε ενδεχόμενα που θα είναι ακόμη πιο δύσκολο να αποφευθούν, όπως σε συμμαχίες με δυνάμεις οι οποίες θα προέρχονται από το μνημονιακό μπλοκ. Εξάλλου εδώ αναβαπτίζονται οι πάντες. Είναι η εποχή που προημνημονιακοί γίνονται σφοδροί πολέμοι και τα διάφορα. Έως και εκτεθειμένη σε μια συζήτηση την οποία βεβαίως είναι δημόσια, γίνεται ήδη από δηλώσεις εκπροσώπων των κυβερνητικών χώρων τη συζήτηση για οικουμενικές κυβερνήσεις, εθνικής σωτηρίας κτλ. Κανείς δεν δήλωσε από το κόμμα ότι θέλει τέτοια πράγματα. Δεν μιλάμε για τις προθέσεις, μιλάμε για τις επιλογές που εγκλωβίζουν σε παγίδες. Μιλάμε για τις επιλογές οι οποίες χτίζουν ή αποδομούν τις πραγματικές δυνατότητες. Ο κυβερνητισμός δεν είναι μόνο αυτό. Αυτή είναι η πολιτική γραμμή. Είναι η γραμμή που υπάρχει σήμερα και για την οποία έγινε μεγάλη συζήτηση στην Κεντρική Επιτροπή και η οποία συζήτηση έγινε και δημόσια γνωστή. Είναι ταυτόχρονα και κουλτούρα. Σέρνει μαζί τους συνήθειες. Παράγει τον παραγωγισμό, παράγει την τάση για ατομικές σταδιοδρομίες, παράγει συνήθειες πελατειακών και ψυχοθυρικών σχέσεων. Στη συζήτηση της Κεντρικής Επιτροπής, ωστόσο, αναδείχθηκε ταυτόχρονα μία εκτεταμένη αντίρρηση απέναντι σε αυτήν την προσέγγιση. Ανέδειξε ακόμα μεγαλύτερο δυνάμει συσχετισμό ριζοσπαστικής αντίρρησης και εντοπισμού αυτών των κινδύνων. Ταυτόχρονα όμως ανέδειξε και μία δυσκολία στη συγκρότηση αυτού του συσχετισμού. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι και παραμένει η μοναδική ελπίδα που μπορεί μέσα από το πεδίο της πολιτικής να αναζωπηρώσει τις κινηματικές διαδικασίες. Μία ενδεχόμενη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ πλην των χειρότερων σεναρίων που όμως προείπα, γιατί τότε δεν θα ισχύσει, κατά τη γνώμη μου, εν τούτης μία νίκη του ΣΥΡΙΖΑ βάζει προϋποθέσεις για την αναζωπήρωση των κοινωνικών απαιτήσεων. Θα είναι ελπιδοφόρο να βρεθεί ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτο κόμμα και να δύναται να σχηματίσει κυβέρνηση αποφεύγοντας τις πιο ευρείες κακοτοπιές
και αυτό να δημιουργήσει κοινωνικό ρεύμα που να λέει δώσε και σε μένα τώρα. Και θα είναι στιγμή χαράς για όλους εμάς, ένας ολόκληρος κόσμος να βγαίνει στον δρόμο και να λέει τώρα δώσε. Και θα είναι και η καλύτερη συνθήκη για να μπορέσει να περπατήσει μια κυβέρνηση της αριστεράς. Αυτό το στοίχημα είναι ανοιχτό και αυτή η μάχη είναι ανοιχτή. Ωστόσο, πρέπει οπωσδήποτε να πάρθουν κάποια μέτρα, ιδιαίτερα από τα τμήματα εκείνα, τα οποία αναγνωρίζουν τους κινδύνους και εκφράστηκαν ως εκ τούτου στην τελευταία σύνοδο της Κεντρικής Επιτροπής. Την ώρα που αυτά συμβαίνουν μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ όμως, είναι σε εξέλιξη παράλληλα μια συζήτηση στα πλέον ριζοσπαστικά κομμάτια της αριστεράς, μέσα και στα αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ, που έχει άλλα χαρακτηριστικά. Έχει τα χαρακτηριστικά μιας συζήτησης η οποία απευθύνεται εκ των πραγμάτων, θα έλεγα, μιας και αποτελεί αντιπαράθεση ανάμεσα στις ιστορικές διαφορές των ρευμάτων της αριστεράς και κατά κάποιον τρόπο με αναφορές σε θεωρητικά ζητήματα, αν και θα πω κάτι για αυτό το είδος της συζήτησης, που παρόλα αυτά απευθύνεται σε ολοένα και μικρότερα ακροατήρια. Αυτό σχετίζεται και με την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι συνειδήσεις του κόσμου σήμερα, της νεολαίας και ευρύτερα. Είναι μια συζήτηση που αφορά ολοένα και λιγότερους. Και μάλιστα, κατά την άποψή μου, δεν γίνεται και με τρόπο επίκαιρο. Γίνεται σαν επανάληψη μια συζήτηση που είναι ανοιχτή εδώ και πολλές δεκαετίες. Επί παραδείγματι, θα αναφερθώ μόνο χωρίς να το ανοίξω, γιατί ήδη μιλάω αρκετά. Είναι άξιο λόγο να προβληματιστεί σήμερα κανείς ποιοι είναι οι ρεφορμιστές στη σημερινή εποχή, όχι στην Ελλάδα, διεθνώς θα έλεγα, που δεν πληρούν πια τα βασικά χαρακτηριστικά του να αναφέρονται σε maximum πρόγραμμα, δηλαδή σε άλλη κοινωνία, και ταυτόχρονα να εγκαλούν το ακροατήριό τους σε μεταρρυθμίσεις. Δεν υπάρχουν τέτοιοι. Ποιοι είναι οι ρεφορμιστές λοιπόν, για να κάνουμε τη συζήτηση του ρεφορμισμού και της επανάστασης και τις συνακόλουθες συνέπειες των τακτικών. Να πω επίσης, ποιοι είναι οι πατριώτες και ποιοι είναι οι διεθνιστές. Σε μια εποχή που δεν αναθίονται κινήματα αυτοδιάθεσης που με τη σειρά τους νοηματοδοτούν τη συζήτηση αυτή, αλλά ταυτόχρονα ορμητικά στις σύγχρονες συνθήκες του παγκοσμιοποιημένου καπιταλισμού έχει έρθει δίπλα μας, αν όχι πάνω στο κεφάλι μας, ο αστικός κοσμοπολιτισμός ως κυρίαρχο ρεύμα. Αυτές οι συζητήσεις σχετίζονται με την αναγνώριση τη σύγχρονη κατάσταση του καπιταλισμού, υπάρχει διεθνή συζήτηση γύρω από αυτά και είναι απολύτως χρήσιμο και επιβεβλημένο να γίνεται αυτή η συζήτηση. Δεν μπορεί ωστόσο, συντρόφισσες και σύντροφοι, να γίνεται με όρους ατάκας και συνθήματος, σαν να μην πέρασε μια μέρα από το 20, το 50 ή το 70. Και σίγουρα το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτής της προσέγγισης είναι ότι αφορά ολοένα και μικρότερα ακροατήρια. Υπάρχει ένας κίνδυνος, συντρόφισσες και σύντροφοι, για το εκτεταμένο ριζοσπαστικό πολιτικό δυναμικό που υπάρχει και μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ και ευρύτερα. Στην Ελλάδα παραμένει να είναι ισχυρότατος ο ιδεολογικοπολιτικός σχεδιασμός της αριστεράς σε εποχές δύσκολες για τα ζητήματα της ιδεολογίας και των στρατηγικών στόχων. Ο κίνδυνος που υπάρχει εδώ πέρα είναι να εκχωρήσει κανείς το προνόμιο της μαζικής πολιτικής, συντρόφισσες και σύντροφοι. Να αφήσει να γίνει πιστική η κουβέντα εκείνη, το επιχείρημα εκείνο που λέει ότι η μαζική πολιτική είναι προσαρμογή προς τα δεξιά. Μαζική πολιτική είναι μόνο ο κυβερνητισμός. Κυβερνητισμός είναι οι υποχρεωτικές επιλογές που μας δίνει αυτή τη στιγμή το υπάρχον κοινοβούλιο. Αυτές είναι οι συμμαχίες με αυτούς. Κόψε, ράψε και πρόσθεσε το αλγεμπρικό σου, την αλγεμπρική σου πράξη, γιατί έτσι πέφτει ο πρώτος δημοκρατίας και έτσι μπορούμε να κάνουμε κυβέρνηση. Σαν να μην υπάρχει κοινωνία, σαν να μην υπάρχουν συνειδήσεις, σαν να μην υπάρχουν δυνατότητες κίνησης, σαν να είναι παράλληλη διαδικασία το κίνημα από την πολιτική, σαν να είναι αλλού τα κόμματα και αλλού τα κινήματα. Και να το αποδώσουμε αυτό, συντρόφισσες και σύντροφοι, ότι δεν είναι προνόμιο και δυνατότητα της ριζοσπαστικής αριστεράς η μαζική πολιτική, αλλά είναι της δεξιάς τροφής. Με αυτό το κριτήριο, κατά πρωτεύοντα λόγο κατά την άποψή μου, πρέπει να σταθούμε και να υπερασπίσουμε το σύνθημα της κυβέρνησης αριστεράς, που δεν ήταν ποτέ προνόμιο της δεξιάς τροφής, το ανέδειξε η ιστορία σαν μοναδική ευκαιρία για τους ίδιους τους ριζοσπάστες να κάνουν μαζική πολιτική. Και με αυτό το κριτήριο σήμερα, υπερκείμενο των δυσκολιών, που δεν θα προλάβουμε να λύσουμε όλα τα θεωρητικά ζητήματα, καθώς ο πολιτικός χρόνος βάζει άλλους καταναγκασμούς και μετράει τα πράγματα με τις εβδομάδες και με τους μήνες, θα πρέπει να πάρουμε εκείνες τις πολιτικές πρωτοβουλίες που, καθώς λέμε στο ΣΥΡΙΖΑ ότι θα έπρεπε να πάρει προς την υπόλοιπη αριστερά, και σωστά,
Πολιτικές πρωτοβουλίες πρώτα απ' όλα με στον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ. Πολιτικές πρωτοβουλίες για να συνενώσουν τα κομμάτια που βλέπουν το οφθαλμοφανές, χωρίς να είναι ανάγκη να συνεννοηθούν στην πλήρη αφήγηση, χωρίς να είναι ανάγκη να έχουμε λύσει όλα τα θεωρητικά ζητήματα, με την ανάγκη όμως να διεκδικήσουμε τη μαζική πολιτική σε σημεία που δεν χρειάζεται να τα ανακαλύψουμε. Υπάρχουν, τα έχουμε ανακαλύψει, είναι στο μαζικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο απλώς δεν εκφωνείται. Βρίσκεται στο καμία θυσία για το ευρώ, χωρίς την αφήγηση. Με συνέπειες από την πολιτική, τι σημαίνει το καμία θυσία για το ευρώ. Βρίσκεται στην εθνικοποίηση των στρατηγικών τομέων της οικονομίας, βρίσκεται στην απόδοση του λογαριασμού, στα αιτήματα των μαζών και στην προτεραιότητα της εργατικής τάξης των ανέργων των γυναικών έναντι των μεσοστρωμάτων. Χρειάζεται λοιπόν, συντρόφισσες και σύντροφοι, παρά θα επαναλάβω, όπως είπα και στην αρχή, την τεράστια δυσκολία και ότι δεν υπάρχει εδώ φαΐνη που λύνει τα πράγματα, παρά τα όσα λέω και εγώ εδώ πέρα προσπαθώντας να δείξω μια κατεύθυνση, να βρεθεί εκείνη η δυνατότητα να καλυφθεί το κενό ηγεσίας που σήμερα αναφύεται ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και τη δεξιά του στροφή και έναν ολόκληρο κόσμο που έχει κραμασμένες απάνω τις ελπίδες του. Να πάρθουν λοιπόν εκείνες τις πρωτοβουλίες οι οποίες θα μπορέσουν να αναλάβουν με εξωστρεφή τρόπο να δηλώσουν τις αιχμές που νόμιμα έχει ψηφίσει στο συνέδριο και να πάρουν εκείνα τα μέτρα να υποδομήσουν. Θα πω ένα παράδειγμα και έκλεισα. Στην ιστοσελίδα της σοσιαλιστικής τάσης του ΣΥΡΙΖΑ, που καλώς κάνει και υπάρχει και έχει τη δικιά της άποψη, την άποψη που συμφωνεί με τη γραμμή που σήμερα είναι κυρίαρχη, επιχειρούνται στρατολογίες για να διευρυνθεί το κόμμα ήδη από την ηλεκτρονική σελίδα. Κατά παράβαση παρεμπιπτόντως, διότι αυτή την καταργήσαμε, δεδομένου ότι υπάρχει ρήτρα για αυτοπρόσωπη εγγραφή. Παρ' όλα αυτά, προεγγραφή στο ΣΥΡΙΖΑ μέσω της σοσιαλιστικής τάσης. Εμείς πρέπει να τον υποδομήσουμε το ΣΥΡΙΖΑ, συντρόφισσες και σύντροφοι, με εξωστρεφή τρόπο, χωρίς ανηχωρητικότητα και χωρίς να πιεζόμαστε από τον κυβερνητισμό που εκτός από γραμμή είναι και συνήθεια, συγκρουόμενοι με αυτές τις συνήθειες και δημιουργώντας τους όρους να τραβήξουμε όλον εκείνο τον λαϊκό κόσμο που καθόλου δεν εκφράζεται από αυτούς που κυνηγάμε σαν προηγούμενους εκπροσώπους του και μπορούμε εμείς να τον εκφράσουμε αν βγούμε πιο θαρετά και ξαναπάρουμε στα χέρια μας το αίτημα της μαζικής πολιτικής.